Μια τελευταία ερώτηση στους μπλε. Ποιο θεωρείτε ότι ήταν το πιο καλό, μάλλον η καλύτερη και η πιο αδύναμη προσπάθεια από το μενού, από τα πιάτα? Έλα, Ζόρζ. Εγώ θεωρώ το χούμους και τα πιταράκια ήταν από τις καλύτερες προσπάθειες, ναι, στα ρεκτικά. Mm-hmm. Και η χειρότερη προσπάθεια, τα γλυκά για το αρνί. Γλυκά και είπατε, αρνί. Από αυτό που είπατε εσείς, σεφ, εννοώ... Εσύ εμένα, από αυτό που, από αυτό που δοκιμάσατε εσείς, ρώτησε ο Λεωνίδας. Ναι, ναι. Αυτό okay. Που φάγατε. Ιωάννη. Μισό λεπτό. Χθες φάγανε όλοι γλυκά. Όχι, ήταν τέλεια τα γλυκά. Γιατί τώρα γυρίζει μπούμερα. Είναι αυτό που γίνεται κάθε φορά. Γιατί να νευριάζω. Όχι, μην νευριάζεις. Και λέγανε όλοι... Όχι, ήταν πολύ ωραία. Πολύ ωραία, δοκιμάσαμε. Απίστευτα, το κάτω το καπέλο, όλοι μου άσαν το χέρι. Τώρα είναι το πιο αδύναμο τα γλυκά. Όχι, θα τοποθετηθώ γιατί από χτες το χρόνο. Ο Ηλίας 2,5 ώρες έκανε σούπα, ρε φίλε. Όχι, όχι, μου λες τώρα. Τι είναι αυτό? Όχι, έχει δίκιο. Μου βαρεθεί να τα έχω βιώσει πολλές φορές. Σε ακούω τον κύριο να σχολιάζει τα γλυκά. Δεν ακούω κάτι να λέει για το πιάτο του Κώστα που ήταν το αρνί. Το πήγε λατώματα πολλά. Δεν ξέρω γιατί, μάλλον επειδή είναι κοντά. Απλά το φίλτρα και λέει καλύτερα να μην το αναφέρω. Και να προετοιμάσω το έδαφος αν βρεθούμε σε μια δύσκολη κατάσταση αργότερα, να έχουμε ένα δαχτυλοδεικτούμενο και μια εύκολη ψήφο. Εγώ έκοβα την καρδόπιτα, εμείς ήταν χωρίς από χτες. Εμείς ήταν χωρίς σιρόπι, οι άλλοι μισοί ήταν. Τα καρύδια στο είπα ότι έχουν καραμελώσει ζάχαρη, έχει βγάλει κρύσταλλους. Το φιστίκι, το Αιγίνης και αυτό είχε το ίδιο πρόβλημα. Στην καραμέλα είχε βγάλει κρύσταλλους. Δηλαδή τεχνικά χτες, στο είπα ότι είχαν πρόβλημα και στο είπα από χτες. Προφανώς έχουν πρόβλημα. Δεν είναι αεροπλάστη. Προφανώς και θα αρέσουν αυτό. Προφανώς και θα έχουν προβλήματα. Οπότε γι' αυτό σου λέω: μην σε κλείσω το παπρωτό. Ναι, προφανώς και θα έχουν προβλήματα. Δεν είμαι ζαχαροπλάστης. Όπως είχα δει και το απολέμονο ότι ήταν λεμονάτο, πολύ παραπάνω το λεμόνι, και στο είπα χτες. Επειδή εγώ και στην Κατερίνα το είπα ότι όταν δουλεύω, κοιτάω παντού, βλέπω τι γίνεται. Ποιος μαγειρεύει, ποιος δεν μαγειρεύει, πού χρειάζομαι βοήθεια, πού αυτό, γεύομαι τα πάντα. Γιατί όταν θα έρθει η ώρα να μου ζητηθεί να πω την άποψή μου, να ξέρω τα πω. Δεν κατάλαβα που προσπάθησε να το πάει. Μπορούσε ο Γιώργος να μην πει ότι υπήρχε αυτό και αυτό το τεχνικό πρόβλημα. Δεν ήταν τόσο καραβλωμένο το καρύδι και άστο. Εγώ τα έχω φτιάξει όπως τα έχω φτιάξει. Ό,τι ακούσουμε και το θεωρείς σωστό εσύ, εάν θεωρείς σωστό ότι αν χάσουμε μπράψη στο θα ψηφιστώ και το δέχομαι. Απλά μην το κάνεις θέμα, γιατί χθες στη δοκιμασία όταν τρώγατε όλοι από την καρυδόπιτα και από το καζάντι, πήγε εξαιρετικά και μου δίνετε όλοι το χέρι και πότε έχεις φτιάξει. Αυτό που έκανε ουσιαστικά ο Γιώργος σήμερα το έχει κάνει και η Ντέμι μια φορά, θυμάμαι. Προδικάζουμε ένα αποτέλεσμα για να κρατήσουμε τη φωλιά μας καθαρή. Και αυτό είναι σαν να λέει σε όλη την ομάδα: κοίταξε να δεις, άμα χάσουμε, πάρτε το να τον ψηφίσετε. Αφήστε με να απέξω, να είμαι ήσυχος στην καρεκλίτσα μου και όλα καλά.